Εργαζόμενες, εργαζόμενοι, συνταξιούχοι, αυτοαπασχολούμενοι, νέοι και νέες, με το σημερινό μας συλλαλητήριο διατρανώνουμε την αντίθεσή μας στο κατάπτυστο πολυνομοσχέδιο των επενδυτών της μεγαλοεργοδοσίας που τσακίζει τις κλαδικές συμβάσεις, τους μισθούς και τις συνδικαλιστικές ελευθερίες των εργαζομένων. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έρχεται να ικανοποιήσει και τις υπόλοιπες απαιτήσεις του ΣΕΒ των επιχειρηματικών ομίλων. Εκτός του 62% που πρόφτασε να υλοποιήσει ο ΣΥΡΙΖΑ, έβαλε τις βάσεις και για αυτό το αντεργατικό νομοσχέδιο, όπως αποκαλύπτουν και οι φιλοφρονήσεις μεταξύ Δραγασάκη και Γεωργιάδη, του πρώην Υπουργού Ανάπτυξης του ΣΥΡΙΖΑ και του νυν της Νέας Δημοκρατίας. Στρωμένο ήταν το έδαφος και για το χτύπημα των συλλογικών συμβάσεων εργασίας με το νόμο Βρούτσι-Αχτσιόγλου, με το 90% των κλάδων χωρίς συλλογική σύμβαση, με το πόρισμα της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων που είχε στήσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Έτοιμο το έδαφος και για το χτύπημα στη συλλογική οργάνωση και δράση στο απεργιακό δικαίωμα των εργαζομένων με τον απεργοκτόνο νόμο του ΣΥΡΙΖΑ. Θέλουν να αποτελειώσουν τις συλλογικές συμβάσεις για να έχουν οι επιχειρηματικοί όμιλοι λυμένα τα χέρια για κάθε ζήτημα που αφορά τους όρους πώλησης της εργατικής δύναμης, για να βαθαίνουν την εκμετάλλευση, να θωρακίζουν και να αυξάνουν τα κέρδη τους. Αυτός είναι ο λόγος που σε ένα νομοσχέδιο με τον τίτλο «Επενδύω στην Ελλάδα» περιλαμβάνεται και η επίθεση στις συλλογικές συμβάσεις. Αποτέλεσε και αποτελεί βασική στόχευση της αντεργατικής επίθεσης. Ακόμα κι αν γίνει κατορθωτό με το δυνάμωμα της οργάνωσης της διεκδίκησης να αποσπάσουν οι εργάτες σε έναν κλάδο συλλογική σύμβαση, τότε για να αποφύγει την εφαρμογή της η εργοδοσία θα καταφεύγει είτε σε τοπική είτε σε επιχειρησιακή σύμβαση με τις γνωστές ενώσεις προσώπων. Θα καταφεύγει στην ευνοϊκότερη για την κερδοφορία της. Θα ζουν στη κλειδί και τα πλούτη τους και θα επικαλούνται οικονομικά προβλήματα και έλλειψη ανταγωνιστικότητας για να μην εφαρμόζουν την κλαδική σύμβαση, για να συμπιέζουν τους μισθούς στο ύψος του κατώτερου μισθού. Στο βωμό της ανταγωνιστικότητας για τις ανάγκες των επιχειρηματικών ομίλων θυσιάζονται οι κλαδικές συμβάσεις και ο καημός της ηγετικής ομάδας της ΓΕΣΕΕ ήταν για τον ανταγωνισμό των υγιών επιχειρήσεων. Έχουν πάρει οριστικό διαζύγιο από τα αιτήματα, τις αγωνίες και τα βάσανα των εργαζόμενων. Βρίσκονται απέναντι στην ίδια όχθη με τη μεγαλοεργοδοσία και τις κυβερνήσεις της. Αποτελούν το δεξί τους χέρι, τις ορτινάτσες τους που κάναν ό,τι μπορούν για να παρεμποδίσουν την απάντηση των εργαζομένων στο αντεργατικό πολυνομοσχέδιο. Θέλουν τους εργαζόμενους δεμένους χειροπόδαρα, χειροκροτητές της καπιταλιστικής ανάπτυξης που τσακίζει ό,τι έμεινε όρθιο την περίοδο της κρίσης. Εργαζόμενες, εργαζόμενοι, η ανάπτυξη για τα κέρδη των λίγων, των μονοπωλιακών ομίλων, είναι που γεννά τη φτώχεια και τη μετανάστευση. Είναι η αιτία των ιμπεριαλιστικών πολέμων και της προσφυγιάς για το αιματοκύλισμα και τον ξεριζωμό λαών ολόκληρων. Σε τέτοιους κινδύνους εμπλέκουν και τη χώρα μας στο όνομα της γεωστρατηγικής αναβάθμισης των επιχειρηματικών ομίλων οι κυβερνήσεις προηγούμενες και οι σημερινοί,
με τη μετατροπή της σε ένα απέραντο ορμητήριο των υπανάτο των μακελάριδων των λαών. Από την άλλη μεριά, τους κυνηγημένους από τη φωτιά του πολέμου, όπως και από τη νέα εισβολή της Τουρκίας στη Συρία, τους ξεριζωμένους, τους επιφυλάσσουν ένταση της καταστολής και περιορισμό των δικαιωμάτων, όπως με την αλλαγή ουσιαστικά της έννοιας του ετούντος άσυλο που προβλέπει το αντιδραστικό σχέδιο νόμου της κυβέρνησης που κατατέθηκε στη Βουλή. Διαιώνιση του εγκλωβισμού με την απαράδεκτη συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Οι μόριες, οι πνιγμένοι στο Αιγαίο, όπως πρόσφατα το τρίχρονο παιδί στην Κο, οι δεκάδες χιλιάδες εγκλωβισμένοι είναι τα αποτελέσματα της αντιμεταναστευτικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κυβερνήσεων, της καταστολής και του εγκλωβισμού. Οι εργαζόμενοι, τα συνδικάτα, πρέπει να δυναμώσουμε την αλληλεγγύη, τη διεκδίκηση για τον απεγκλωβισμό και τα δικαιώματα των προσφύγων και μεταναστών, να απομονώσουμε όσους χύνουν το ρατσιστικό δηλητήριο. Συναδέλφοι σε συνάδελφοι, αυτός ο δρόμος ανάπτυξης για τα κέρδη των λίγων, των καπιταλιστών, απαιτεί συνεχόμενες θυσίες και πλήρη υποταγή των εργαζομένων στις αξιώσεις τους. Γνωρίζουν καλά ότι η κοινωνική εξέλιξη καθορίζεται από την πρόοδο της ταξικής πάλης και τρομάζουν μπροστά σε αυτό το ενδεχόμενο. Παίρνουν προληπτικά μέτρα για το χτύπημα των ζωντανών συλλογικών διαδικασιών του δικαιώματος της οργάνωσης και της απεργίας των εργαζομένων. Έχουν το θράσος να μιλάνε περί δημοκρατίας όταν οι πιέσεις, οι εκβιασμοί και η εργοδοτική τρομοκρατία οργιάζουν στους χώρους δουλειάς, όταν ετοιμάζουν γενικευμένο φακέλωμα. Θέλουν να έχουν πλήρη κατάλογο, μαύρη λίστα στα χέρια του κράτους και της εργοδοσίας. Τους το λέμε ξεκάθαρα, δεν πρόκειται να κάνουμε βήμα πίσω. Νόμος για εμάς είναι το δίκιο του εργάτη και όχι το δίκιο του επενδυτή, του κεφαλαιοκράτη. Τα κέρδη των λίγων, των εκμεταλλευτών, είναι το εμπόδιο για την ικανοποίηση των δικών μας αναγκών. Δεν κάνουμε βήμα πίσω στην οργάνωση της πάλης μας για σύγχρονους όρους δουλειάς και αμοιβής, ζωή με δικαιώματα. Εκεί που θέλουν να επιβάλλουν γενικό σιωπητήριο στους τόπους δουλειάς, να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας, να δυναμώσουμε την προσπάθεια για να οργανωθούν οι εργαζόμενοι και να διεκδικήσουν, να ενισχύσουμε τη δουλειά μας στα συνδικάτα, να πυκνώσουν οι γραμμές του ταξικού εργατικού κινήματος, του ΠΑΜΕ, που διεκδικεί με σημαία την ικανοποίηση των αναγκών των εργαζόμενων. Τα εμπόδια που βάζουν η εργατική τάξη έχει τη δύναμη να τα ξεπεράσει. Δεν πρόκειται να υποταχθούμε. Ένα δρόμο έχουμε ανοιχτό. Αυτόν που χάραξαν οι προηγούμενες από εμάς γενιές με αμέτρητες θυσίες. Το δρόμο της ανυποχώρητης ταξικής πάλης. Καμιά ανοχή στην ανάπτυξή τους. Οργάνωση και αγώνας για την ανατροπή τους. Γεια σας. Καλή δύναμη.